Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το στούντιο ηχογραφήσεων των τραγουδιών του Νίκου Ρίζου και να μιλήσουμε ζωντανά με το Φώτη, το Μεταξόπουλο, τη Δήμητρα, την Εγινήτη και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης. Μέχρι να βγει η εικόνα, η σύνδεση να είναι εφικτή, θέλω να ρωτήσω, Ελένη, ποια είναι η πρώτη σου παράσταση που έκανες με τον Νίκο Ρίζου, η πρώτη σου συνεργασία? Το 81 με την Επιθεώρηση. Το Πασοκολλητό, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, το θυμάμαι κι εγώ. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι τόσο σπουδαίος άνθρωπος και ηθοποιός, που εγώ ήμουν ένα παιδάκι που ξεκινούσα τότε στη δουλειά, με συμβούλευε και μου μίλαγε λες και ήταν πατέρας μου. Δηλαδή πράγματα που θα στα πει μόνο ένας πολύ δικός σου άνθρωπος. Τα μυστικά, ας πούμε. Όχι, συμβουλές. Πώς να προφυλάσσεσαι, πώς να τα πάντα. Δηλαδή που στα λέει μόνο ένας πολύ όμως δικός σου άνθρωπος. Ναι. Όχι ένας που θέλει να σε εκμεταλλευτεί στο τόσο. Γιατί θα σου μιλήσει τελείως διαφορετικά. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω εγώ. Μα ο Νίκος ο Ρίζος την εκμεταλλευτεί. Οτιδήποτε, ξέρεις. Επειδή έχω συναντήσει πάρα πολλά. Στη δουλειά αυτή. Πάρα πολλά. Ήτανε τόσο ξεχωριστός. Όπως είναι ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος που πρωτοξεκίνησε στην πρόζα και τον λατρεύω, με όλο αυτό το ήθος. Έτσι ήταν και ο Νίκος ο Ρίζος, δηλαδή ένας τέτοιος άνθρωπος. Και μετά έπαιξα κανένα δύο επιθεωρήσεις τότε που ξεκινούσα. Έχω κάνει δύο ταινίες και τώρα ξαναπαίξαμε. Δηλαδή στο κύκνο του Νίκου του Ρίζου. Ξαναβρεθήκαμε μαζί. Ότι λέγαμε μαζί με τον Κώστα ότι είναι σαν να έφυγε ταξίδι. Ένα ναι, ξαφνικό ταξίδι. Τουρνέ. Ναι, γιατί δεν το έχει συνειδητοποιήσει κανείς. Ήταν τόσο ξαφνικό και τόσο απότομο. Ήταν μια διακοπή απότομη. Τι που είναι σαν να έφυγε ξαφνικά τουρνέ, όπως λέει ο Κώστας. Και νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα θελήσει να το συνειδητοποιήσει, παιδιά. Θα νομίζει. Μα είναι αυτό. Μέσα μας είναι. Μην παρεξηγηθώ. Χαμογελώ γιατί δεν έχει φύγει. Οι ταινίες του είναι τόσες που δεν είναι δυνατόν να ξεχαστεί ο Νίκος ο Ρίζος. Όχι, δεν ξεχνιέται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έφυγε ο Ρίζος. Μα το κουβαλάμε όλοι μας. Ναι. Είναι μέσα στην ψυχή μας. Είναι το σώμα είναι εφθαρτό. Το σώμα φεύγει. Να χαίρεται κανείς που είχαμε αυτή την θεία τύχη να γεννηθεί αυτός ο ηθοποιός στον τόπο μας. Ναι. Και αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαιτέρως. Και θυμάμαι... Είναι ευτυχία για μια χώρα, για ένα λαό να έχει ηθοποιούς. Έλεγε άκουγα στο ραδιόφωνο ένα στιγμιότυπο που έλεγε από μια παλιά του συνέντευξη ραδιοφωνική, έλεγε ο Νίκος Ρίζος ότι τον ρωτούσε ο Αλέκος ο Σακελάριος όταν ήταν οι δυο τους. Ναι. Ρέση, του έλεγε ο Σακελάριος ακριβώς, πώς έγινε και ξεγέλασε στον κόσμο και νομίζουν όλοι ότι είσαι κοντός. Ναι. Δηλαδή, και το έλεγε ο ίδιος, ήταν από τις καλύτερες ατάκες που... Ναι, από τις καλύτερες ατάκες που του είχαν πει. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε αν έχουμε την εικόνα, μπορούμε να συνδεθούμε ζωντανά. Όχι ακόμη. Λοιπόν, έχεις παίξει με τον Νίκο Κώστα? Όχι. Έτυχε, δεν έτυχε ποτέ. Κάνατε και τελείως διαφορετικές ταινίες. Κάτι που δεν ξέρεις και δεν ξέρουν τα παιδιά είναι η στενή φιλία που είχα με τον Ρίζο και που κατά καιρούς που υπήρχε έτσι χρόνος από εκείνον και από μένα τα πρώτα μου χρόνια στην πορεία μου βλεπόμασταν τακτικά. Συμπτωματικά βεβαίως βρισκόμασταν και σε κάποιες πόλεις και τα λέγαμε. Οφείλω να πω ότι ο Νίκος ο Ρίζος έχει μιλήσει για νέους και σήμερα αλλά και τότε με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι άνοιξε έναν δρόμο ο Νίκος ο Ρίζος στη δική μου πορεία λέγοντας ότι είναι ο αυριανός πρωταγωνιστής. Θα έλεγα το ίδιο συνέβη και με τον Κώστα τον Χατζηχρήστο που εκτιμούσαν, θα έλεγα, η παλιά φρουρά εκτιμούσε και βοηθούσε τους νέους. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Υπήρχε βαθιά εκτίμηση πάντως. Δεν γίνεται τώρα πολύ αυτό. Όχι βέβαια. Αυτή η γενιά των ανθρώπων που είχαν την τρομερή αυτοπεποίθηση ότι ήταν πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί και είναι σημαντικό αυτό να ξέρεις ότι κάνεις τη δουλειά σου πάρα πολύ καλά. Σου δίνει, αν θέλετε, το χάρισμα να βοηθάς και να ανοίγεις δρόμους στους νέους ανθρώπους. Ναι. Γιατί συνήθως η έλλειψη, νομίζω, αυτοπεποίθησης κάνει τους ανθρώπους να μην βοηθούν τους νέους. Και ο φόβος.
Ότι μπορεί να τους πάρουν όλοι, τη θέση. Όλοι πραγματικά μεγάλοι είναι και πολύ απλοί και πολύ... Το άξιο δεν φαίνεται. Και... Το άξιο είναι απλό. Έτσι. Η σπουδαιότερη ομορφιά στον κόσμο είναι η απλότητα. Γιατί και έχουμε τέτοιους, πάρα πολλούς μεγάλους. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όσες τρεις συνεντεύξεις που είχαμε κάνει με τον Νίκο Τορίζο, μου έλεγε αυτό, ότι πόσο βοηθάει τους καινούργιους ηθοποιούς. Μα σου λέω συμβούλευε, δεν είναι συμβουλές σαν πατέρα σου. Ναι, ναι, μου έλεγε και αυτό που είπε και στη συνέντευξη προηγουμένως, θα τους παίρνω στο θέατρο, τους παρακινώ να δουλέψουν περισσότερο. Δηλαδή είναι κάτι που δεν γίνεται, συχνά. Αλήθειες λέμε. Εμείς είχαμε την τύχη να τουλάχιστον να ζήσουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον σκηνοθέτη της εκπομπής. Μήπως μπορούμε να δούμε το βίντεο του κυρίου Καρά μέχρι να γίνει η ζωντανή σύνδεση που από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορούμε. Πάμε να δούμε, θέλω να δούμε μαζί τον Κώστα Καρά τι λέει για τον Νίκο Ρίζο. Ο Νίκος Ρίζος ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος. Ένας εκπληκτικός ηθοποιός. Ένας άνθρωπος που έκανε όλο τον κόσμο να γελάει και εγώ του χρωστάω κάτι του Νίκου. Πίστεψε πάρα πολύ σε μένα και πριν από πάρα πολλά χρόνια μου εμπιστεύτηκε ένα έργο να παίξω, το Βασιλικό Ρομάντζο μαζί με το που το είχε γράψει ο Γιώργος Σορούσος. Ο Θεός ήταν και ο Μπόδης, πολλοί έχουν φύγει και μετά από αυτή την επιτυχία, μια τεράστια επιτυχία, ο Νίκος Ρίζος ήταν εκείνος που με παρέτρινε και μου λέει: προχώρα τώρα, πέτα μόνος σου. Κάνε την πρώτη σου δουλειά μόνος σου. Και πραγματικά μετά το Βασιλικό Ρομάντζο και με την έτσι, ηθική βοήθεια του Νίκου, έκανα την πρώτη μου δουλειά. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσα πάρα πολύ και ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε όλους τους ηθοποιούς. Μα όλους όμως. Ο Θεός ας τον αναπαύσει και θα συναντήσει πολλούς φίλους εκεί που θα πάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα τον Καρά. Έχουμε νομίζω ζωντανή σύνδεση. Ναι. Καλημέρα, μ' ακούτε? Καλημέρα, Κατερίνα. Φώτη, είσαστε στο στούντιο ηχογραφήσεων των τραγουδιών του Νίκου Ρίζου, ε? Ναι. Πώς είναι τα πράγματα, Φώτη? Κοίταξε, Κατερίνα, αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι ο Νίκος Ρίζος και γενικά όλοι οι καλλιτέχνες δεν τους αρέσουν τα μνημόσυνα. Πρέπει να σταματήσετε αυτά, να θυμόμαστε τον Νίκο Τορίζο όπως εσκορπούσε το γέλιο και εμείς έτσι τον θυμόμαστε, έτσι είμαστε αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το στούντιο είχε ηχογραφήσει πριν από λίγες μέρες τα τραγούδια του και σήμερα είμαστε εδώ για να αντικαταστήσουμε, αλλά δεν υπάρχει αντικατάσταση τον Νίκο Τορίζο. Το μόνο που θα κάνουμε είναι ότι προσθέτουμε ορισμένα νούμερα τα οποία τα κάνουν ο Κώστας ο Βουτσάς, ο Στάθης ο Ψάλτης και ο Παύλος ο Κοντογιαννίδης. Φώτη, ναι. Εγώ συμφωνώ στο ότι δεν πρέπει να... Κάνατε το καλύτερο να μην αντικαταστήσετε το νούμερο του Νίκου Ρίζου. Είναι νομίζω το καλύτερο που θα μπορούσατε να κάνετε. Αλλά πρέπει να τιμάμε τους ανθρώπους, τους ηθοποιούς που μας κάναν τόσο πολύ να γελάσουμε στη ζωή μας, έστω με ένα πολύ μικρό αφιέρωμα. Δεν είναι μνημόσυνο αυτό που κάνουμε σήμερα. Όχι, Κατερίνα, μην ξεχνάς ότι... Επί πολλά έτη και αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε πριν πεθάνει ο Νίκος Ρίζος ήταν 3-4 ταινίες του Νίκου του Ρίζου και πεζόταν. Το ίδιο θα γίνει και την ερχόμενη και μετά από χρόνια και μετά από χρόνια. Αυτοί οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν. Ακριβώς. Έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν ξέρω αν μας βλέπατε. Λέγαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι ζουν στις καρδιές μας και απλώς φύγαν ένα ταξίδι ξαφνικά. Ναι, αυτό που είπε η Σπεράτζα Ευρανά, το οποίο ήταν καταπληκτικό, ότι οι καλλιτέχνες έχουν δύο θανάτους. Ο ένας θάνατος είναι όταν πεθαίνουν σαν καλλιτέχνες και εξαφανίζονται και πάνε στα σπίτια τους και ο δεύτερος είναι όταν φεύγουν από τη ζωή. Ακριβώς. Λοιπόν, ο θάνατος όταν πεθαίνει ο καλλιτέχνης είναι ο μεγάλος, ο πόνος που δέχεται ο καλλιτέχνης. Αυτός είναι ο πραγματικός θάνατος. Ο Νίκος Τορίζος ήταν τυχερός που έζησε τον ένα θάνατο. Και αυτόν δεν τον κατάλαβε κιόλας. Γι' αυτό νομίζω ότι έφυγε ευτυχισμένος με το γέλιο, πολύ με το χαμόγελο. Ναι, Φώτη, αυτό λοιπόν, ακριβώς λέγαμε, ότι έφυγε ευτυχισμένος όπως ήθελε να. Αν είχε τη δυνατότητα να σκηνοθετήσει τη φυγή του, νομίζω ότι έτσι ακριβώς θα την είχε σκηνοθετήσει. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Και ένα πράγμα το οποίο ξέχασα εγώ εχθές, έπρεπε να τον αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί με το τραμ το τελευταίο. Αυτό ήταν το τραγούδι που λάτρευε
Και αυτό θα κάνω στα 40 του. Θα πάρω το θείασο και θα πάμε να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι. Φώτη. Ήταν το αγαπημένο του. Δίπλα σου βλέπω κάθεται ο κύριος Ιακωβίδης. Ο κύριος Ζάκ Ιακωβίδης, ναι. Είναι. Ναι, ο οποίος είμαστε εδώ τώρα για να φτιάξουμε τις καινούργιες μουσικές για τα καινούργια νούμερα. Και η Δήμητρα η Αιγινήτη από την άλλη πλευρά. Η Δήμητρα η οποία... Να μιλήσουμε, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο με τη Δήμητρα. Ναι, μπορείτε, μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Δήμητρα. Συγγνώμη, δεν σε ακούω, δεν έχω επιστροφή. Ναι, δεν έχει επιστροφή η Δήμητρα. Λοιπόν, είναι η πιο κλασική ερώτηση που θα μπορούσα να σου κάνω. Γιατί είσαι η τελευταία που έκανε το σκέτς, το νούμερο μαζί του. Εγώ είχα έρθει την Παρασκευή στην πρεμιέρα και σας είδα και σας απόλαυσα. Κατερίνα, τώρα σε ακούω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, επειδή είσαι και η τελευταία ουσιαστικά που έπαιζες μαζί του στο σκέτς, το νούμερο. Ναι. Λοιπόν, και με τον Αβαγωσώστη στην αρχή και μετά. Mm-hmm. Πώς έκανες, ας πούμε, ένα ξεκίνημα δίπλα σε έναν ογκόλιθο, όπως λέει και ο Κώστας ο Πρέκας. Ναι. Και ξαφνικά αισθάνεσαι μετέωρη. Καταρχήν ήταν τιμή μου που με δέχτηκε να παίξω δίπλα του. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Σαφώς είναι πολύ μεγάλη απώλεια για το θέατρο, αλλά υπάρχει πάντα στην ψυχή μας και θα υπάρχει για πάντα. Τι άλλο να σου πω. Είναι πολύ περίεργα τα συναισθήματα γιατί ναι. Δεν είμαι ηθοποιός. Και το γεγονός και μόνο το ότι δέχτηκε να παίξω δίπλα του είναι πολύ σημαντικό τιμή. Για μένα. Και είναι είδαμε και την Παρασκευή, το είδαμε όσοι ήρθαμε στην παράσταση, ναι. Ότι αυτό που λέμε αβάντα, έτσι. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, Δήμητρα. Πολύ ζωντανός άνθρωπος, ναι. Χαιρόταν που παίζαμε δίπλα ακριβώς, του. Ακριβώς, ακριβώς. Σου έκανε αβάντα, αυτή είναι η λέξη. Έλαβε. Κοπλιμέντα πάνω στη σκηνή, σου έδινε κουράγιο και είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πόσο βοηθούσε ο Νίκος Ρίζος τους καινούργιους ηθοποιούς. Πολύ, πάρα πολύ. Έχει βοηθήσει πραγματικά. Πάρα πολύ. Όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τις πράξεις. Ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο με τον κύριο Ζάκ Ιακωβίδη. Βεβαίως, βεβαίως. Να μας πει δύο λόγια για τη συνεργασία του με τον Νίκο το Ρίζο. Κύριε Ιακωβίδη, καλημέρα σας. Γεια, καλημέρα σας. Ήθελα να πω το εξής, ότι για μένα είναι ο Νίκος ο Ρίζος θα ζει πάντα στην ψυχή μου. Σαν άνθρωπος, σαν φίλος και σαν καλλιτέχνης και ο άνθρωπος με τον οποίο το 1954 έκανα το ντεμπούτο μου στο θέατρο. Μάλιστα. Και νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο είναι περίτω. Ευχαριστούμε. Καταλαβαίνω γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Καταλαβαίνω Φώτη γιατί και εγώ προηγουμένως ναι. Που είδα τη συνέντευξη ξανά και το τέλος που μου έλεγε ο Νίκος «Σε αγαπάω και θα έρθω» ότι είχα τα δάκρυα και εγώ στα μάτια μου. Είναι δύσκολη η συνθήκη. Ήθελα, για να δείξω την αγάπη του κόσμου θα πω το εξής, ότι πριν από 5,5 χρόνια η γυναίκα μου ήταν έγκυος, την κόρη μου την Κατερίνα. Και έβγαινε στη σκηνή απάνω μαζί με τον Νίκο το Ρίζο και τραγουδάγανε το τραμ το τελευταίο. Όταν γεννήθηκε η Κατερίνα λοιπόν, ήταν πάρα πολύ κολλητή με τον Νίκο, γιατί της έλεγε ο Νίκος, θυμάσαι ότι βγαίναμε μαζί στη σκηνή, έλεγε στην κόρη μου. Και είχαν δεθεί πολύ. Όταν έμαθε η κόρη μου το θάνατο του Νίκου Ρίζου, ρώτησε τη μητέρα της, κλαμμένη, «Μαμά, μπορούμε να πάρουμε στο τηλέφωνο τον Νίκο στον ουρανό και να του μιλήσω?» Μόνο αυτό λέω, τίποτα άλλο. Τώρα όμως για να αφήσουμε τα κλάματα, για μας επειδή είμαστε στο στούντιο. Ναι, μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με το τελευταίο τραγούδι που τραγούδησε ο Νίκος εδώ μέσα και που με αυτό έφυγε και αυτό θα το τραγουδάμε συνέχεια. Μπράβο, Φώτη. Πάμε, Βαγγέλη. Αυτό ήταν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι οι συνθήκες έτσι ιδιαίτερες, αλλά παρόλα αυτά δείχνετε την αγάπη που είχατε στον συνάδελφό σας και στο φίλο σας. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μνημόσυνο αυτό.
Έτσι, Φώτη μου. Χαρά, είναι χαρά, το λιγότερο είναι, που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Να θυμόμαστε γιατί... τον Νίκο και να γελάμε. Μπράβο. Να μας δίνει κουράγιο για τη συνέχεια. Μπράβο, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, και ξαναέρχομαι εδώ. Είναι... Ξέρεις, καμιά φορά δεν υπάρχουν και λέξεις και προτάσεις να μπορέσεις να τις δέσεις. Εγώ προηγουμένως είπα είναι δύσκολοι οι συνθήκες, ενικό με πληθυντικό, αλλά είναι δύσκολο να... Είναι φορτισμένη η ατμόσφαιρα και ειδικά, ας πούμε, οι άνθρωποι που ήταν μαζί μέχρι την τελευταία στιγμή είναι ιδιαίτερα σοκαρισμένοι, μπορώ να πω. Ιδιαίτερα εσύ που πήρες την τελευταία συνέντευξη. Ναι. Εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω, ναι, γιατί ναι. Μιλούσαμε στο ενδιάμεσο, γιατί θα ερχόταν στην εκπομπή την εβδομάδα που μας έρχεται και δεν κατάλαβα στην αρχή κι εγώ. Όταν μου το είπαν, δεν κατάλαβα. Έκανα δηλαδή κάνα 2 ώρες να το συνειδητοποιήσω. Δεν το είχα κάνει, δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Δεν μπορείς. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο Κώστα Καρά. Επειδή ξέρω. Ο Καράς ήταν εκεί στο... Κώστα Καρανά. Τώρα είναι όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Το αποτέλεσμα της, του φορτίσματος. Είναι πολύ σπουδαίο να αναφέρεσαι σε έναν εκλεκτό συνάδελφο. Θέλω να μου πεις, Κώστα Πρέκα, τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα. Έχεις κάποιο πρόγραμμα? Πάρα πολλά προγράμματα. Και νομίζω ότι δένει το δικό μας πρόγραμμα με τα τελευταία γεγονότα. Το Σάββατο, 9 η ώρα, στο θέατρό μας, στο θέατρο Ώρα μας του Παπάγου, παρουσιάζεται η ετήσια παράσταση της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Είναι γνωστό ότι οι παραγωγικές σχολές έχουν δημιουργήσει θεατρικές ομάδες και παρουσιάζουν κάθε χρόνο στο θέατρό μας την σπουδαία αυτή δουλειά τους. Το Σάββατο, λοιπόν, η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής θα παρουσιάσει το έργο του Θάνου Κοτσόπουλου, το «Όταν θα νικήσουν οι νεκροί». Και επειδή θεωρώ ότι η νίκη... Ο τίτλος έτσι είναι... Η νίκη του Νίκου του Ρίζου είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή μας, θα μου επιτρέψει να αφιερώσω αυτή την παράσταση στον Νίκο του Ρίζου. Βεβαίως, τα παιδιά που ασχολούνται, που συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση, είναι της σχολής, έρασοι τέχνες, όμως μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι πολλές φορές ξεπερνούν ακόμα και τους επαγγελματίες. Ελένη, εσείς για 2 μέρες θα το έχετε... Είναι κλειστό το θέατρο και λέγαμε προηγουμένως με τον Κώστα ότι... Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που κάνατε. Ναι. Μετά θα... Είναι αυτό τώρα... Εγώ τώρα δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Παρακαλώ. Μετά από όλη αυτή την ιστορία και την ένταση, το σοκ και την έντονη, ας πούμε, λύπη, καλούνται τώρα την Πότε, Παρασκευή. Την Παρασκευή. Αύριο. Να παίξουν παράσταση. Ναι. Δεν θα τους επέτρεπε ο Ρίζος να είναι χαλαρή. Ναι. Θα πρέπει να παίξουν τώρα αυτό... Πολύ σωστό. Ναι. Θα φορτσάρουν και θα τιμήσουν. Ναι, πρέπει να την βγουν παρουσία. Να εγγελάσουν φρέσκοι, να το κατεβάσουν στο κοινό κάτω το χαμόγελο. Αυτό θα ήθελε και ο Νίκος ναι, ο Ρίζος. Ναι. Αυτό είναι ηθοποιός. Τώρα πώς να πας εκεί, δηλαδή είναι βάρος τώρα αυτό. Δεν είναι. Είναι τώρα ολόκληρη ιστορία. Εγώ είναι το σκέφτομαι. Σκληρό, άστο. Γιατί αντάξει, έχω άστο. Δει την παράσταση και κάνει η Ελένη νούμερα. Τι να λέμε τώρα, ξεφαντωτικά. Μες στην καλή χαρά. Μες στην καλή χαρά. Πώς θα βγεις τώρα να τα κάνεις? Είναι αυτό... Αποστολή. Αποστολή. Και στον πατέρα μου που τον έχασα, βγήκα μετά. Ναι, είναι αυτές είναι δύσκολες συνθήκες. Και είχα το και οι 2 εμφανίσεις μου ουσιαστικές ήτανε μετά τον Νίκο. Α, ναι. Τον άκουγα και μετά έβγαινε. Και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο. Ναι, θα είναι τώρα δύσκολα τα πράγματα. Και λέγαμε προηγουμένως ότι θα μιλήσουμε ζωντανά και με τον Κώστα τον Βουτσά, ο οποίος είναι σε κατάσταση που ενώ ήταν στο στούντιο δεν είναι αδύνατο να μπορέσει ο Κώστας, να μιλήσει. Άσε, είναι αδύνατο να μπορέσει καλά, να μιλήσει. Ναι. Υπέροχο, άλλος υπέροχος. Με τον Κώστα νομίζω ότι είχε συνδεθεί πάρα πολύ. Ναι, δουλέψανε πάρα πολύ μαζί. Πάρα πολύ. Ναι. Τεράστιες επιτυχίες. Θέλω να πιστεύω, δεν πιστεύω να με διαψεύσει ο Κώστας. Ήτανε το ντουέτο που το περιμέναμε από χρόνο σε χρόνο. Ναι.
να το δούμε στη σκηνή επάνω για να γοητευτούμε και τότε αλλά και τώρα. Μα να σας πω κάτι. Την ημέρα που είχα πάει στο θέατρο για να πάρω τη συνέντευξη, αυτά τα παρασκηνιακά θα πω τώρα, πειραζόντουσαν μεταξύ τους, ναι, όχι στην κάμερα, όχι για να κάνουν το show-off που λέμε, πειραζόντουσαν έξω από την κάμερα σαν παιδιά. Mm-hmm. Για τη συνέντευξη. Γιατί είχα πάρει πρώτα τον Νίκο και μετά κανονίζαμε αυτή τη συνέντευξη το κάναμε με τον Κώστα και πειραζόντουσαν σαν παιδιά, σαν μαθητές λυκείου. Το ξέρω. Και μου είχε κάνει εντύπωση. Το ξέρω. Και μάλιστα κάποια στιγμή του λέω: Βρε Κώστα, σοβαρέψου τώρα να μιλήσουμε, να κανονίσουμε. Μα ας πούμε, είναι παιδιά. Δεν μπορούσαν να σοβαρευτούν. Να δεις πώς πειραζόντουσαν. Η πραγματική καλλιτέχνη είναι παιδιά. Είναι φοβερό δηλαδή. Αφού εγώ γελούσα μαζί τους. Δηλαδή ήταν σαν να κάναν νούμερο. Ξέρω. Αν κάναν νούμερο, έτσι θα ήταν. Το μεταξύ τους το πείραγμα και ατάκες, αστεία, διάλογος γρήγορος. Μυαλό, ούτε σενάριο, ούτε σενάριο, ούτε να ακολουθούσαν πιστά σενάριο. Εύστροφο κόσμος. Είναι απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να καθίσετε μαζί μου, γιατί θα μιλήσουμε με τον... Έχετε δει όλες αυτές τις σκηνές. Πηγαίνω τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο όμως έχει κάποια συνοχή με το προηγούμενο. Βλέπουμε συχνά στην τηλεόραση αυτές τις σκηνές των παιδιών του πολέμου. Αυτές τις σκηνές που δεν νομίζω ότι υπάρχουν λέξεις που μπορώ να τις περιγράψω. Φρικιαστικές, να πω συγκλονιστικές, να πω τι να πω. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι είναι τα παιδιά του πολέμου, έτσι. Είναι και τι... Δηλαδή δεν είναι τι αισθάνονται τα παιδιά του πολέμου, είναι τι αισθανόμαστε και όλοι εμείς και τα δικά μας παιδιά εδώ. Τα παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι πόλεμος, που δεν το ζουν. Θα ήθελα να μείνετε μαζί μας, να συζητήσουμε. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Κούρο, παιδοψυχολόγο. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά, μείνετε κι εσείς μαζί μας, γιατί όντως το θέμα που ακολουθεί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.